Σας αγαπήσαμε, καλά περάσαμε. Απόφαση υπάρχει και απόφαση έχει υπάρχει, οπότε... Τέλος, μετακομίζουμε Χανιά. Πολύ γελασμένοι να νομίζω ότι για ακόμα μία φορά μπήκαμε στο πλοίο απλά για να πάρουμε πράγματα και να φύγουμε. Αυτή τη φορά μπήκαμε μέσα για να μείνουμε και πάμε στα Χανιά. Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, από να μην ξεκινάμε. Αλλά καλό μας ταξίδι! Τώρα είναι 3. Δεν έχουμε βρει κάποιο μέρος να ράξουμε. Δεν κοιμόμαστε ακόμα. Είναι λίγο δύσκολα. Μέχρι την 3 ώρα της φτάνουμε και να φτάζουμε πάνω. Τώρα εγώ κάνω εδώ μια βόλτα έτσι γύρω γύρω να δω τι γίνεται. Λέω να μην βγω έξω. Κρύο φαίνεται να κάνει. Ο κόσμος κοιμάται παντού. Κάτω από τις σκάλες, τα καταστρώματα παντού. Στις καρέκλες. Έχουμε φτάσει. Η ώρα είναι 6:30. Είμαστε σε πολύ κακή κατάσταση. Γιατί είμαστε σε καλή κατάσταση? Δεν έχουμε κοιμηθεί καθόλου, αλλά φτάσαμε. Τώρα μας περιμένει η μαμά. Εσείς πού είστε? Εμείς είμαστε Κρήτη. Εμείς είμαστε στο καράβι αυτή τη στιγμή, δεν είμαστε Κρήτη. Εδώ μπορείτε να δείτε λιμάνι της Χανίας. Των Χανίων. Σούδα. Τη Σούδας. Φτάσαμε! Δεν αργήσαμε. Αργήσαμε. Για να ξεκινήσουμε, αργήσαμε. Για να φτάσουμε. Τι λες, πάμε να φύγουμε. Όλα και μόλις μου περιέγραφε μια ιστορία που κάποτε έφτασε στη Θεσσαλονίκη και επειδή δεν πήγε να τον παραλάβει κανείς, σηκώθηκε και έφυγε κατευθείαν πίσω. Και είχα μαθήματα. Και είχε μαθήματα. Σούπερστα. Και είχα πάει με τρένα και γύρισα με τέλεια. Εσείς ανήκετε σε αυτούς που τρέχουν πρώτοι-πρώτοι στη σκάλα και περιμένετε μισή ώρα μέχρι να ρίξουν άγκυρες ή είσαστε από αυτούς που περιμένουν όντως την ανακοίνωση ότι έχει έρθει η ώρα να φύγετε? Δεζαβού, αυτό μου θυμίζει ένα από τα βίντεο μας, το έχουμε ξαναρωτήσει κάπου. Όντως. Νομίζω ναι, δεζαβού, τρώω ή κάπου σε κάποια προηγούμενα βίντεο το έχουμε ρωτήσει. Εμείς περιμένουμε πάντως. Hello, Χανιά! Σούδα! Βρέχει! Καλή χρονιά και όλες. Αρκετές ώρες μετά, η ώρα είναι απόγευμα, φτάσαμε στα Χανιά. Τώρα ετοιμαζόμαστε να πάμε βόλτα στο παλιό λιμάνι. Εδώ όλα με τη μαμά μου διαφωνούν για το αμάξι, για διάφορες λειτουργίες του αυτοκινήτου. Όλα προσπαθεί να μάθει στη μαμά μου πώς να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό της. Έχει αρχίσει να ψυχαλίζει. Πείτε γεια στη μαμά. Γεια σας. Έχετε καιρό να τη δείτε. Και εδώ ξεκινάει η διαδρομή για το παλιό λιμάνι των Χανίων. Όσοι το ξέρετε, ξέρετε. Όμως ξεκίνησε να ψυχαλίζει. Εντάξει, έχουμε κουκούλες. Κάνει λίγο κρύο. Αυτό είναι το πιο παλιό σπίτι με παλιά αρχιτεκτονική των Χανίων. Το έχουν ανακατασκευάσει. Είναι ένα κόσμημα για το παλιό λιμάνι. Εδώ είναι τα τείχη, τα παλιά τείχη της παλιάς πόλης των Χανίων. Από εδώ και μέσα είναι η παλιά πόλη των Χανίων. Από εκεί και έξω είναι η νέα χώρα. Όσοι από εσάς είναι φοιτητές ή με ανάγκη φύγατε Αθήνα και δουλεύετε και είστε από τα Χανιά, ορίστε τα πλάνα για να τρέχει δάκρυα και αν δεν έρχεστε πολύ καιρό, εδώ είναι. Σας λείπουν Χανιά, τα Χανιά. Αυτές είναι οι βροχερές μέρες με τα σύννεφα. Μπορούμε βέβαια να σας πούμε ότι χθες λάδι ήρθαμε με το καράβι νύχτα. Δεν υπήρχε καθόλου κούνημα, καθόλου κύμα. Δεν είχε και πολύ κόσμο. Καθόλου δεν καταλάβαμε το καράβι, παιδιά. Λες και δεν υπήρχε καράβι. Εγώ εν τω μεταξύ θέλω να βγάλω όλες τις φωτογραφίες του κόσμου τώρα. Α, εδώ είναι πολύ ωραία. Ναι, δεν θα βγάλουμε. Αλλά δεν φεύγουμε αύριο, έχουμε χρόνο ακόμα. Εδώ είμαστε! Γεια! Thank you.
Πολύ ελάχιστα μαγαζιά είναι ανοιχτά. Τα περισσότερα μαγαζιά χειμώνα κλείνουν. Όλα είναι τουριστικά και ανοίγουν τουριστική season. Κοιτάξτε, μια ωραία πορτούλα. Πάμε να δούμε. Είμαστε εδώ στο λιμάνι των Χανίων. Βρέχει πάρα πολύ. Παραδόξως είναι καταπληκτικά. Εσείς τώρα δεν μπορείτε να δείτε. Δεν ξέρω και τι τραβάω καν, αν μπορείτε να δείτε. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Δεν έχει και πάρα πολύ κρύο εντωμεταξύ. Εγώ έχω την ομπρέλα. Εντωμεταξύ τώρα θέλω να πω ότι όταν ήμασταν Αθήνα προσέχουμε από το πάρκινγκ σε πάρκινγκ με σκεπασμένο χώρο. Πρώτη φορά βγήκαμε στη βροχή και δεν λιώσαμε σαν ζαχαράκι. Παιδιά, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο όμορφο είναι αυτό. Δηλαδή, άμα ξεχάσεις ότι λίγο βρέχει σε που σιγά, οκ. Okay. Και σιγά τι είναι. Είναι φανταστικά. Κοιτάξτε τον Όλεξο μικρό παιδί. Μη γλιστρήσεις και πέσεις, κακομοίρη μου. Θα σε δείρω κιόλας από πάνω. Πεινάμε πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, δεν είναι ωραία μόνο το καλοκαίρι τα Χανιά, παιδιά. Και με βροχή και με κρύο είναι πάρα πολύ ωραία. Και άμα χιόνιζε, δεν θα ήταν ακόμα πιο ωραία. Καλημέρα σας. Τρίτη, δεύτερη μέρα. Δεύτερη μέρα, ήρθαμε με πιο φως πάλι στο λιμάνι. Τώρα αυτή τη φορά για να κάνουμε βόλτα στα στενάκια. Πάλι λίγο βρέχει, αν και έλεγε ότι δεν θα βρέχε. Προσέξτε, καταπληκτικός καιρός ήταν το πρωί. Εμείς για κάποιο λόγο δεν ξυπνήσαμε πάρα πολύ νωρίς. Ξυπνήσαμε νωρίς, αλλά μέχρι να φάμε, μέχρι να κάτσουμε, μέχρι να ντυθούμε. Ταυτίσαμε εκεί στα κρεβάτια. Τέλος πάντων, και έλεγε ότι δεν θα βρέξει, αλλά τώρα τελικά βρέχει. Εντάξει, έχουμε ομπρέλες, έχουμε ντυθεί καλά, ζεστά. Ας ελπίσουμε ότι θα σταματήσει σε λίγο. Να απολαύσουμε λίγο τη βόλτα μας, να μπορέσουμε να κάνουμε καμιά φωτογραφία, κανένα. Τέλος πάντων, αυτά. Ό,τι είναι, θα σας δείξω. Γεια σας, Ευθύνη. Πόσο όμορφο είσαι. Κάνει γρρρρ. Είναι αδιέξοδο. Δεν πειράζει. Όταν περαστεί σου λένε ότι είναι αδιέξοδος, εκεί που ξεκινάει το ενδιαφέρον. Έλα, έλα. Θέλεις να γνωριστούμε. Έλα, κούκλος είναι. Αχ, αγάπη μου. Είναι κριτικός. Είσαι κριτικάκι. Κριτικό πουλάκι. Αχ, δεν μπορώ, θες να σε πάρω μαζί μου. Όσοι έχετε δει τα προηγούμενα βίντεο, πείτε μου με τι σχετίζεται αυτό το χερουλάκι. Πού ήμασταν και είχαμε βρει ένα χερούλι και φρικάραμε. Αριθμός 13 και χερούλι. Πολύ γραφικό. Όλο αυτό το χερούλι είναι το 1885. Fresh. Και πάλι χεράκι. Αλλά έχει ανακατασκευαστεί. Για πείτε μου, τι φάση εδώ με τα χερουλάκια ανθρώπινα πάνω στα χερούλια. Γιατί δεν ήταν κουδούλια και χτυπούσαν αυτό, νοκ-νοκ. Τώρα έφτασα Κρήτη, βλέπω χερούλι και μου λένε να μην χτυπήσω. Μα χερούλι είναι φτιαγμένο για να χτυπήσεις. Είναι μέσα άνθρωποι, βλέπω. Α, και άλλο χερούλι. Merry Christmas. Α, τι κρίμα που δεν φαίνεται στην κάμερα έτσι όπως είναι πραγματικά. Εδώ βγαίνει στο λιμάνι, και τα βλέπετε, απλά τους έχουν επιτρέψει να κάνουν αυτό. Βλέπετε τι λέει. Τι λέει. 200.000. Αχα. Αυτά παιδιά τα σοκάκια. Κοιτάξτε. Που μένουμε στην Αθήνα, λοιπόν, παιδιά, και πηγαίνουμε κάθε μέρα στην Ακρόπολη. Κάθε μέρα. Αν μπορούμε, πηγαίνουμε κάθε μέρα στην Ακρόπολη. Αν μέναμε εδώ στα Χανιά, να είστε σίγουροι ότι κάθε μέρα θα μας βλέπετε εδώ. Σχολείο λιμάνι. Αν έχει και ωραία σουβλάκια εδώ. Έχει τέλεια σουβλάκια. Οπότε καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω σε ποια εκκλησία έχουμε έρθει, παιδιά. Γιατί έχει μεγαλύτερη εκκλησία των Χανίων. Αν δεν έχει κόσμο μέσα, μπορεί να σε τραβήξει. Είναι Μητρόπολη. Μητροπολιτικός ναός.
Ρε εσύ, τι ωραία που είναι εδώ. Ένας κριτικός στο φεκάρι, παιδιά. Το μόνο που μας λείπει τώρα είναι να σκάσει καμιά κυματούμπα. Να στα κάνει χάλια. Λοιπόν, τελευταία φορά που έχω έρθει μαζί με τον Αλεξάνδρο, εγώ δηλαδή, στην Κρήτη, ήταν ακριβώς 12 χρόνια πριν. Αλλά το καλοκαίρι έχω έρθει, το 2012, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, για τέτοιες βόλτες χρειάζεται σπορ ρούχα με κουκούλες και με γκάντια. Είναι πολύ πρωτόγνωρο, λοιπόν, βόλτα εδώ στο παλιό λιμάνι των Χανίων, χειμώνα, Ιανουάριο 2024, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν είχα έρθει ποτέ τέτοια εποχή εδώ, γιατί όποτε έχω έρθει χειμώνα, στο σπίτι καθόμαστε. Και είναι πάρα πολύ ωραία, εντάξει, δεν είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Γλώσσα δεν μπορεί να γυρίσει να πεις χειμώνα, γιατί αυτό είναι χειμώνα. Επόμενη στάση, η τάφη των Βενιζέλων. Εσύ τι κάνεις εδώ τώρα στο πλάνο μου? Πόσο ήταν Αθήνα, πόσο ωραία. Γεια! Θες κάτι, συγγνώμη. Πού είσαι, τι θέλει, θέλει σπίτι αυτό γλυκό. Θα με αφήσετε ήσυχη. Ζητάει να έρθει. Σε μένα βρήκες να κολλήσεις. Πού είσαι, Ζητιανόγα. Τι Ζητιανόγα, το ζητιανόσκυλο. Βρισκόμαστε στην Κουκουβάλια. Κοιτάξτε τι έχει εδώ. Όσοι έχετε περάσει, θα ξέρετε. Εκτός από καταπληκτικό βιού, έχουμε και αυτά τα... Γεια σας, παιδιά! Είναι τρίτη μέρα σήμερα, δεν σας τραβήξαμε τίποτα χθες. Μετά την καφετέρια πήγαμε σπίτι, φάγαμε και αράξαμε. Τέλος πάντων, μας έφερε η μαμά σε μια λίμνη. Μας λέει ότι έχει μια πολύ ωραία καφετέρια, να πάμε στη λίμνη Αγιάς και τώρα που είναι και πάμε σε μια καφετέρια. Και λέει, μαμά μου, δεν είναι αυτή η καφετέρια. Είναι άλλη, εγώ άλλη θυμάμαι. Και ρωτάει εκείνον τύπο πίσω, μάλλον ήταν του μαγαζιού. Και του λέει, υπάρχει και άλλη καφετέρια. Όχι, λέει, δεν υπάρχει. Τον ξαναρωτάει. Αφού το ερώτησε, τρεις φορές. Υπάρχει, λέει, μία, αλλά μάλλον έχει κλείσει. Μήπως κάνουν ανακαίνιση. Ω, ψεύτης, παιδιά. Και προσθέτω, αυτή είναι πιο περιποιημένη. Άλλη λίγο ήταν πολύ. Ω, ψεύτης, για να μην έρθουμε. Αλλά εμείς τη βρήκαμε. Πολύ ωραία, και κοίταξε, δείξε τι ωραίο. Και έχουμε έρθει τώρα. Εδώ, κοιτάξτε, παιδιά, πορτοκαλιές. Έχει εδώ βουνά τα πάντα. Τώρα θα πάμε στην καφετέρια. Δεν έχουμε μπει, θα σας δείξουμε. Και να δούμε και τραπέζι, βέβαια. Και έχει κάτι πάπιες εδώ πέρα, έχει κάτι τέτοια. Τέλος πάντων, θα σας δείξουμε. Κοίτα πόσες πάπιες έχει. Καλέ, σταμάτα, τρόμαξα. Κρα-κρα-κρα. Τι κρα-κρα-κρα. Α, τι ωραία που είναι η λίμνη. Α, είναι τεχνητή η λίμνη. Όχι, δεν είναι τεχνητή. Αφού έχει έτσι μέντα. Τι λες, παιδί μου, είναι φυσική λίμνη. Απλά έχουν κάνει υποδομή για να μην βγαίνουν τα παπάκια. Αυτό δεν είναι τσιμέντα. Αυτό είναι για να μην. Ποιο σκούζει. Αυτό εμποδίζει για να μην πάει νερό προς τα χωριά. Ποια πάπια σκούζει από όλες εσάς? Όλες. Και φαίνεται στάθμη που κατεβαίνει το καλοκαίρι. Να και το μοντέλο, μαμά.
Γεια σας. Να και το μοντέλο Όλεκ. Να και το μοντέλο Αλεξάνδρα. Να και το μοντέλο Πάπια. Τώρα να σε πάρω για σούπα. Σήμερα θα φάμε πάπια, εντάξει. Καλά και εσύ είσαι πολύ ωραία. Ναι. Αχ, τι ωραίες που είναι. Παιδιά, πρέπει να ξέρετε. Δηλητήριο, το πού ξεκινάει. Μισό λεπτό, ο κόσμος δεν ξέρει τι έχει συμβεί. Στο σαλόνι υπάρχει μία χρυσή κούπα και η χρυσή κούπα είναι γεμάτη με σοκολατάκια. Οποία σοκολατάκια εγώ τα έφαγα όλα. Παιδιά, προχωράω και ξαφνικά βλέπω τον Όλεκ να βγάζει από την τσέπη κάτι και να το δίνει πίσω στη μαμά μου. Λες και της δίνει ναρκωτικά και βλέπω στο χέρι και κρατάει ένα σοκολατάκι. Έχω σε παιδιά τύπο σοκολατάκι. Είμαστε ίδιοι με τα σοκολατάκια. Μοιάζει ο γαμπρός μου. Στην πεθερούλα του. Λοιπόν, παιδιά, αυτή είναι η λίμνη της Αγιάς. Και είναι πολύ ωραία, μπορώ να πω. Και ευτυχώς έχει και καλό καιρό, δεν κάνει κρύο. Εδώ δρομάκια και τέτοια για βολτούλες. Οπωσδήποτε να έρθετε άμα να σας δώσω εγώ view έρθετε που με... στα Χανιά. Να σας δείξω εγώ ένα view που με κράτησε άφθονο. Κοιτάξτε τώρα. Καφετέρια λέγεται Ένασμα, εδώ που βρισκόμαστε. Κοιτάξτε, αυτό το βουνό λέγεται Ομαλός. Ομαλός, φανταστείτε πως θα ήταν ανώμαλος. Πανέμορφη Κρήτη. Νιώθω σήμερα θερμοκρασία να έχει ανέβει. Κοιτάξτε, ένας πανέμορφος ουρανός σε συνδυασμό με βουνό και λίμνη. Αυτός είναι ο καιρός σήμερα στα Χανιά. Αυτό που είδε είναι το ωραίο πράγμα που έχω δει. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτή η ομορφιά που βλέπουμε. Έχει και σπιτάκια. Πού πας, Ρωσάκι μου? Και θέλω να σας πω λοιπόν, παιδιά, ότι είμαστε στα Χανιά ακόμα, έτσι. Δεν είμαστε σε καμιά Ράχοβα, σε κανένα ορεινό τόπο. Ξέρω εγώ, Τρικαλά, Καρδίτσα και τέτοια. Είμαστε στα Χανιά, είμαστε σε νησί. Αλλά εμείς μπορούμε στο νησί να βρούμε λίμνες και αντί να πάμε σε καμιά θάλασσα. Αλλά είναι χειμώνα. Αχ, τι ωραία! Έχει μπει αυτοκίνητο εδώ. Αυτό δεν είναι ιδιόκτητο, είναι κρατικό. Βρέθηκα μόνος μου, Χανιά. Τώρα, ποιος ξέρει τι κτίριο ήταν αυτό. Μάλλον κάτι έχει να κάνει με ίδρυυση και αυτός ο ντρομάκος πάει προς τα εκεί. Εκεί είναι λίμνη, φεύγει από εδώ. Πολύ ωραία. Και μία εκκλησία. Απίστευτο χτίσμα. Καλά, εδώ μπορεί να έρχεσαι την ειρήνη. Όλεκ, θέλω να σας πω, έχει καταενθουσιαστεί. Δεν θέλει να σταματήσει να περπατάει. Το αρέσει πάρα πολύ, γιατί του θυμίζει, λέει, τη Ρωσία. Και γυρνάει, γυρνάει, γυρνάει. Και είναι πεπισμένο στο μυαλό του ότι εδώ έχει γραμμές του τρένου. Τι χορεύεις, Λαμέγκο? Λαμέγκο. Οπότε πάμε να πιούμε καφεδάκι εκεί στην ωραία καφετέρια που λέει η μαμά. Να ράξουμε με θέα τη λίμνη. Τι λες, αγάπη μου, μετακομίζουμε μόνο μας στα Χανιά? Δεν έχουμε βρει χώρο για, τη... για την επιχείρηση. Εμείς έχουμε κανονίσει όλες μας τις δουλειές, παιδιά. Παιδιά, όσοι είστε μαθητές. Σας αγαπήσαμε, αλλά... καλά περάσαμε. Απόφαση υπάρχει και απόφαση έχει πάρθει, οπότε... Τέλος, μετακομίζουμε Χανιά. Τα ξέρετε από το βίντεο, θα σας είναι έκπληξη. Βρήκαμε και που έχει τζάκι και κάτσαμε. Ζέστη. Και εκεί είναι η λίμνη. Ήρθε αυτή η θλιβερή ώρα που είμαι φορτωμένη στα μάξι με βαλίτσες και όλο και είναι στο μπροστά κάθισμα. Και η μαμά οδηγεί. Αν φεύγετε από την Κρήτη, να ξέρετε, με μία βαλίτσα δεν θα φύγετε. Πάντα θα σας φορτώσουν με τα πράγματα από όλο. Ήρθαμε, παιδιά, εγώ με μία βαλίτσα και όλο και με μία βαλίτσα χειρός. Και αυτή τη στιγμή φεύγουμε με ένα, δύο, τρία σακουβαλιάς, την βαλίτσα μου και τη βαλίτσα του Όλεκ. Που είναι γεμάτη με ρούχα και με φαγιά. Μπορώ να σας κάνω και χόλ αν θέλετε. Και ήθελε να μου φορτώσει και άλλα, θέλω να σας πω. Αλλά δεν. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε, έχει γίνει εδώ χαμός, καυγάς, ποιος θα πληρώσει, ποιος δεν θα πληρώσει. Τέλος πάντων, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Κατευθυνόμαστε προς το καράβι αυτή τη στιγμή. Δεν έχει γίνει, αλλά δεν μας αφήσαν να κάνουμε τίποτα. Δεν μας αφήσαν να κάνουμε τίποτα, όντως. Κατευθυνόμαστε προς το καράβι αυτή τη στιγμή, οπότε θα τα πούμε εκεί. Τι γίνεται? Μπήκαμε και στο καράβι. Αφήσαμε τη μανούλα, βάλαμε τα πράγματα, μπήκαμε. Στεναχώρηκες κακό. Νομίζω όλα καλά. Σάτο.
σπίτι του εδώ στο καράβι. Παντοφλίζα. Εδώ σχεδόν κουβερτούλα εγώ. Κοιτάξτε έναν άρχοντα. Η ώρα είναι. Τι ώρα είναι, 6:30. Η ώρα είναι να τσιλιώνει αυτό το κολοκούγγιμα. Μας έχει ταράξει ξεκινώντας από το λιμάνι Σούντας μέχρι και πριν από λίγο τσιλιώσε το κούγγιμα. Λέγαμε ότι δεν κουνιούμασταν στο. Όταν ήρθαμε και δεν καταλάβαμε ότι υπήρχε καράβι. Αλλά αυτό το ταξίδι που κάναμε τώρα, παιδιά, ήταν το κάτι άλλο. Ακόμα και τώρα βλέπω που πηγαίνει πάνω κάτω. Παιδιά, εγώ σε κάποια φάση λέω θα βγάλω τα δειρά μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν το φαίνεται. Πεζούλη μας όλα καλά, τα κατάφερε. Σόφο κάνει πρωί. Κάνει πάρα πολύ κρύο, στους δρόμους έχει ήδη πάρα πολύ κίνηση. Το μόνο που μένει τώρα να δούμε είναι το καρεράκι μας. Κρίμα που μας πήγε το ταξίδι στο γυρισμό τόσο μπλο. Εσύ που ταξιδεύετε συχνά και αν ταξιδεύετε, είναι νορμάλ να κουνάει τόσο πολύ? Παιδιά, δεν κουνούσε φιλαράκι έξω από αέρα, αλλά το καράβι πήγαινε πάρα πολύ περαδόθω, δηλαδή. Εγώ σε κάποια φάση δεν ξάπλωνα, που ευτυχώς είχαμε βρει καναπεδάκι. Θα είχα βγάλει τον τραμ. Παρ' όλα αυτά, ήταν πολύ ωραίο. Είδαμε τη Μανούλα, είδαμε τη Γιαγιούλα, περάσαμε καλά. Όπως και να έχει, αυτό ήταν το μικρό μας ταξιδάκι στα Χανιά. Πάμε τώρα να δούμε το καρυδάκι μας. Και see you next time. Γεια! Yeah.